Γίνεται. Κύριε Καμένε, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο παραγωγικής συγκρότησης στο Λαύριο να επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά τα περί καθαρής εξόδου. Θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Εσείς βλέπετε ότι είναι εφικτό και ότι είναι πρέπον να πάμε έτσι στην έξοδο από τα μνημόνια? Το εφικτό και το πρέπον στα οικονομικά είναι κάτι πολύ σχετικό, είναι σαν τη μετεωρολογία. Τα μαθηματικά των οικονομικών είναι να δούμε τι θα γίνει. Και ο αλγόριθμος δεν ξέρει αν θα σου βγει ποτέ. Άρα τα μοντέλα που κάνεις είναι στατιστικολογικά και όχι πραγματιστικά. Βεβαίως υπάρχει πραγματική οικονομία. Άρα για να το πω, δεν υπάρχει δεν σε ένα τραπέζι. Αν ήμασταν εμείς οι τέσσερις και μιλάγαμε στην κυβέρνηση για την καθαρή έξοδο, πρέπει να πει την πρώτη ερώτηση. Βήμα 1. Λόλα να η μπάλα. Τι σημαίνει καθαρή έξοδο, μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό? Ναι. Το clean exit. Προδιαγράφει και στο χωριό. Ο Πρωθυπουργός πώς το εννοεί? Τον ίδιο... Λοιπόν, δεν το γνωρίζει κανένας αυτή τη στιγμή. Αφήνουν να εννοηθεί κάτι όλοι οι πολιτικοί. Ναι. Και το υπονοούμενο είναι κάτι το οποίο στο μέλλον. Δεν είμαι, δεν μπορώ. Δηλαδή το υπονοούμενο θα σου βγει σαν την επιθεία πάντα σωστά στο μέλλον, θα πεις κάτι σε σχέση με το ότι θα κάτσει. Επειδή δεν μας άρεσε να πούμε λίγο πρακτικά. Θα λέμε τώρα το φυσικά και είναι πρόημο, διότι δεν έχουμε βγει δύο φορές στις αγορές, πρέπει να βγούμε μία 7ετία, μία 10ετία ακόμα. Δεν έχει έρθει το δούνο του τέλος Απριλίου με την έκθεσή του. Δεν έχουν τελειώσει τα stress test των τραπεζών. Δεν έχουμε φτιάξει τουλάχιστον να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Και επιτέλους δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον τουρισμό και με τα φορολογικά έσοδα. Δηλαδή, αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών, ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, αυτό που λέει ο κύριος Τσακαλώτης. Το βγαίνουμε από το μνημόνιο έχει μία ουσία. Ότι σταματάει η δανειακή σχέση, τελειώνει το δάνειο. Πλαφόν πήραμε 86 δις, έχουμε πάρει περίπου 40 από το 86. Τα υπόλοιπα μέρος των υπόλοιπων θα μείνει για το buffer ή το μαξιλάρι που χρειαζόμαστε αν δεν πάρουμε την προληπτική γραμμή, την ενισχυμένη ή μη ενισχυμένη. Τέλος πάντων, αυτό τελειώνει. Άρα δεν έχει τον πιστόλι που να σου λέει πάρε μέτρα γιατί θα χρεοκοπήσει με τάχτη χρεοκοπία. Δεν έχει δώσει να πληρώσει το μόλογο του άλλου μήνα που είναι 2 δις στην ECB π.χ. και έχει τάχτη χρεοκοπία. Άρα αυτό τελειώνει. Οι διανοιακές υποχρεώσεις, δηλαδή τα rollover και ό,τι έχουμε να κάνουμε σε ανανέωση χρέους, είναι πολύ ελέγξιμα τα επόμενα χρόνια η καμπύλη του χρέους. Είναι 6-7 δις οι τόκοι, αλλά για να πληρώνεις 6-7 δις τόκους το χρόνο πρέπει να έχεις την ίδια ανάπτυξη, τουλάχιστον το ίδιο πλεόνασμα να ματζάρουνε. Αυτό το πιάνουμε το πλεόνασμα με κάθε τρόπο. Αν δεν είναι τώρα τη παρούση, το πιάνουμε. Διατηρείται. Το πιάνουμε. Είναι διατηρηταίο και το πιάνουμε. Αλλά δεν είναι οικονομικά ανταγωνιστικό στην καθημερινότητα στην οικονομία. Γιατί υπάρχει και. Κάνεις λίγο πίσω και στις δημόσιες δαπάνες. Οι δημόσιες δαπάνες είναι ένα απτεξιοσμοχλός. Κάνεις λίγο πίσω στα χρέη προς τους ιδιώτες, τα οποία όμως τα δανείζεσαι από τα 86 άρα για να τα δώσεις. Άρα το βρίσκεις αλλού μπροστά σου. Συγγνώμη, τότε θα πρέπει να σε διακόψω και με συγχωρείτε. Και να πω, άρα καθαρή έξοδος, αν λέμε ότι το Σεπτέμβριο δεν υπάρχει τον πιστόλι δώσει χρεοκοπία. Άρα το πιστόλι σήμερα θα κάνεις αυτό που λέω εγώ, σωστό ή λάθος. Και θα έχουμε ένα δικό μας, αν θέλετε, μια δικιά μας σχετική πρωτοβουλία και πάντα μια πολύ αυστηρή επιτήρηση. Μάλιστα. Και με αυτό σου επιτρέπω εννοείται, κλείνουμε το κομμάτι οικονομικό να πάμε παρακαλώ πολύ και στα εθνικά που το 10 είναι για μένα να πάρουμε το τα λεφτά. Το 10 έπρεπε να πάρουμε τα λεφτά. Δεν είπε η κυρία Κατσέλη, η οποία είναι εξαιρετική και πολύ καλή φίλη, αλλά δεν τέλειω την αλήθεια γιατί είναι και αυτή η πρώην Πασόκ. Πρέπει να τα λέμε όμως τα όνομά τους. Τέλος του Δεκεμβρίου ήταν τζάμπα το χρήμα στην Ελλάδα. Και αρχές Ιανουαρίου ήταν πάλι τζάμπα. Όταν λέμε τζάμπα, ήμασταν στο 1 και κάτι. 1,30, 1,37. 1,37. Και μετά πήγε 19%. Λοιπόν, στο 1,37 όταν σου δίνουν 25 δις, τα παίρνεις και δεν το συζητάς. Γιατί τα 25 δις ήταν χρηματοδοτικές ανάγκες. Δεν ήταν για μαξιλάρι όμως, ήταν χρηματοδοτικές ανάγκες μέχρι τον Ιούνιο. Και υπήρχε ελληνικό πρόγραμμα. Και είπε ο κ. Παπανδρέου, όχι στο ελληνικό πρόγραμμα. Να το ξέρει ο κόσμος, προτάθηκε από την Ευρώπη. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τα 25 δις με τον κύριο Βάιτμαν που ήταν τότε στην Bundesbank, που τώρα θα πάει στη θέση του Ντράγκη, που είναι και γνωστός μου, και είχε πει να το κάνουμε το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό χωρίς Αμερικάνους. Και ήρθε στο Καστελόριο ο κύριος Παπανδρέου και όταν του κάναν την πρόταση του Παπανδρέου, πάρτε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τα 25 δις, συν 25 δις να ξέρετε από την Deutsche Bank, 50, άλλο μαξιλάρι. Είπε ότι έγιναν λάθη. Δεν απάντησε ποτέ. Δεν απαντήσαμε στους Ευρωπαίους που μας κάναν την πρόταση. Πάρτε 25 δις και ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ρώτησε το Αργύρι για να πάμε στα ελληνοτουρκικά παρακαλώ. Και όποιος την αμφισβητήσει, πολύ γρήγορα. Ο κύριος Καμένος στη συνέντευξή του στον Γιώργο Παπαδάκη άφησε να εννοηθεί ότι εμείς δεν πάμε σε εκλογές κόβοντας τις συντάξεις. Ξέρουμε 1η-1η-19 ότι υπάρχουν ήδη ψηφισμένες περικοπές. Ακούμε ότι υπάρχει ένα αίτημα της κυβέρνησης για εξάμηνη παράταση. Τι συμβαίνει, ποια είναι η θέση των αξιωματικών Ελλήνων και δική σας? Πολιτικά νομίζω ότι έχει ψηφιστεί πρώτα απ' όλα. Ό,τι έχει ψηφιστεί δεν ξεψηφίζεται. Εκτός αν γίνει πραξικόπημα. Οπότε θα ισχύσει. Αυτό που διαπραγματευόμαστε και εφόσον και από όσα γνωρίζω εγώ από τη θέση που βρίσκομαι, είναι ότι διαπραγματευόμαστε παράταση, όχι εξάμηνη και ετήσια. Μπορεί να πάει και το 20, να πάνε και τα δύο το 20. Δηλαδή και το ζήτημα του αφορολογήτου
μαζί με την περικοπή των συντάξεων, το έως 18% οριζόντια, το οποίο είναι ένα τεράστιο βάρος για την τσέπη του συνταξιούχου, ο οποίος στηρίζει την ελληνική οικονομία, κακά τα ψέματα. Θερμοκρασία αντιδράσεων από την άλλη πλευρά έχετε? Υπάρχει. Το συζητάνε. Δεν είπαν όχι να κλείσουμε τα βιβλία και να δούμε παρακάτω. Υπάρχει μια συζήτηση, αλλά δεν είναι τίποτα εύκολο. Σας λέω πάλι, Απρίλιο, τέλος, έχουμε την έκθεση του Δουνουτού και την έκθεση βιωσιμότητας χρέους και το Outlook. Άρα, δηλαδή, περιμένετε να δούμε αυτό. Να δούμε τι λέτε. Θα γίνει, διότι όταν εμείς είχαμε κάνει δύο προτάσεις με τον κύριο Στουρνάρα και τα ξέρει ο φίλος μου Γιάννης. Είμαι ένα φίλος μου ο Γιάννης, αν δεν τον θέλουμε. Τα ξεκαθαρίζετε όλα, όλες τις σχέσεις. Και ο Γιάννης είναι φίλος σας. Άρα συντάξεστε με αυτό που λέει. Δύο προτάσεις εξαγοράς του χρέους από τον ESM με πλήρη τεκμηρίωση. Συντάξεστε με αυτό που λέει λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας, που είναι και φίλος σας, πιστοληπτική γραμμή αναγκαία. Διαφωνείτε και με τον Ντράγκη, δηλαδή, και με τον Στουρνάρα? Όχι, διαφωνώ με την προληπτική γραμμή αυτή τη στιγμή, διότι δεν είναι αναγκαία, διότι έχουμε τα χρήματα. Άσχετα αν, επειδή είναι ένα δομημένο εργαλείο στη δικιά μας αγορά, έχει κάποια χαρακτηριστικά που οι αγορές θα πούνε, αφού είναι κάτι δομημένο, ξέρω να το χειριστώ, άρα ξέρω τι ρίσκο έχω. Ενώ το buffer που έχει ένας 18-19 δις, μπορεί να σου πει καμιά μέρα, δώσε 40, ένα δις σε σχέση με αυτό, πάντως, κοινωνικές ομάδες και να χάσω κομμάτι της ασφάλειας. Ο κύριος Παπαστάθης, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι τα δύο αγκάθια που έχουμε μπροστά. Και το αφορολόγητο και η καταρρίστηση της προσωπικής διαφοράς. Να πω κάτι. Εσείς τι βλέπετε? Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Όταν 27 Απριλίου, που είναι και η μέρα των γενεθλίων μου, να ζήσετε. Στη Σόφια, είναι να καταθέσουμε πρόγραμμα ελληνικό. Εγώ δεν ήξερα την ημερομηνία. Αυτό πρέπει να σας κάνει εντύπωση και θα με ρωτήσετε γιατί δεν την ξέρετε, δεν συγκυβερνάτε. Ναι. Δεν έχετε και εσείς, δεν είσαστε, ασούμε. Δηλαδή δεν τα βάζετε κάτω αυτά τα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Από τον κύριο Τσακαλώ το λέτε? Απολύτως. Και το ούτε λέω και τον αναπτυξιακό πρόγραμμα. Δεν έχετε λέω, καμία ενημέρωση. Δεν υπάρχει θεσμική επαφή. Και το λέω δημόσια ότι μέχρι τις 27 Απριλίου, εάν δεν έχουμε επίσημη επαφή και ενημέρωση για το τι θα προτείνει η κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον στα οικονομοτεχνικά, ό,τι αφορούν εμένα. Mm-hmm. Αλλά έχουμε υπουργούς των μεταφορών, έχουμε υπουργούς των αγροτικής ανάπτυξης. Είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι και. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουμε μια καλή συνεργασία, να δούμε το τι θα δώσει η κυβέρνηση. Δεν αν το δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ενημέρωση για καμία απολύτως ενημέρωση. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, το λέω και δημόσια, να υπάρξει επίσημη ενημέρωση θεσμική των κοινοβουλευτικών ομάδων και να καταθέσουμε και εμείς προτάσεις. Να έχετε... κληθούμε. Εγώ θα προβληματιστώ ιδιαίτερα. Τι θα πει αυτό? Να το διαβάσω πρώτα. Μπορεί και να συμφωνώ. Ναι. Αν δεν συμφωνείτε. Αν δεν συμφωνώ. Ρήτρα μη αντιστρεψιμότητας, λένε οι Βρυξέλλες. Στην πολιτική δεν πρέπει να λες όχι σε όλα. Mm-hmm. Μπορεί όλα να είναι σωστά, αλλά είναι θέμα τάξεως τον συγκυβερνήτη σου και ειδικά σε μια ειδικότητα όταν έχεις και υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, μεταφορών, Μακεδονία. Έχουμε υπουργούς. Άμυνας. Δηλαδή το άμυνας και το αγροτικής ανάπτυξης είναι πρωτογενής. Δηλαδή τι πλάνο κάνω για τον πρωτογενή τομέα όταν έχω τον κόκαλη υπουργό? Δεν θα μου κάνει μια σχόλια. Ότι άλλοι υπουργοί έχουν συνεργαστεί. Είναι πολύ σοβαρό όταν λέτε τώρα. Θα το γνωρίζω εγώ. Βουλευτής της συγκυβέρνησης ότι δεν έχετε ιδέα. Καμία. Άρα όλοι οι υπόλοιποι τι πρέπει να πούν? Αν έχει κανένα πλήρως αριστερό πρόσημο θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, μη υλοποιήσιμο. Δεν είναι κακό το αριστερό πρόσημο. Ναι, πώς αλλά το μην είναι κανένα ευχολόγιο. Πώς το εννοείτε? Γιατί με ευχολόγια δεν βγαίνει στις αγορές, γιατί μετά, άμα ξαναγυρίσει την κουβέντα που κάναμε πριν, θα πέσουμε στα βράχια σε λιγότερο από 6 μήνες. Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Όλο αυτό το διάστημα και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και σε σχέση με τα οικονομικά και σε διάφορα ζητήματα πολύ σοβαρά που ανακύπτουν, βλέπουμε μία διγλωσία να την πω ήπια, κυβέρνηση, μάλλον ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Mm-hmm. Πάτε να τα σπάσετε. Διφωνία ίσως. Νομίζω είναι δημοκρατικό χαρακτηριστικό και έτσι πρέπει να γίνεται. Υπάρχει τεκμηριωμένη διαφωνία, διότι ο βουλευτής δεν είναι πρόβατο και γίδι. Σε τέτοια ένταση δεν γινόταν παλιά όμως. Δεν φοβάστε να προκαλέσετε αντιδράσεις, κύριε Καμένο, από το Μαξίμου, με αυτά που λέτε για το αναπτυξιακό πρόγραμμα? Γιατί έχουμε δει βολές προς την πλευρά σας για παλιότερες δηλώσεις σας. Πολύ συχνά, ναι. Εάν ο κόσμος μας ακούει, νομίζω ότι έχω άδικο, τότε μπορεί να φάω κι εγώ τις φωνές που πρέπει. Αν νομίζω ότι ο κόσμος μας ακούει, δεν με απασχολούν οι πολιτικοί. Με απασχολεί ο κόσμος, ο οποίος θα αναγκαστεί να ζήσει τις αποφάσεις μας, οι οποίες αν περάσουν κοινωνικά εννοώ και μέσα από τη Βουλή, αυτός θα υποστεί τα αποτελέσματα των αποφάσεών μας. Αν τα αποτελέσματα των αποφάσεών μας είναι όνειρα και εμείς θα έχουμε να λέμε και να δίναμε και δεν έχει ρωτήσει κανένας, όχι πρόβλημα δεκαετίας, που το είπε με μία έκπτωση η φίλη η Λούκα Κατσέλη, είναι 20ετία στρατηγική ανάπτυξη. Εδώ θέλεις πορεία στρατηγικής εθνικής. Δεν μπορεί να λες τουρισμός. Απορία, και να λες, θα μου έρθουν κουραζιέρες του χρόνου. Εδώ δεν έχεις λιμάνια, δεν έχεις υποδομές. Έχουμε την Αφάντου, δεν δώσαμε ακόμα τα υπέδια, τα οικόπεδα να γίνουν επενδύσεις. Έχουμε στη Ζάκη εδώ τον Εμμύρη. Του πουλήσαμε το οικόπεδο και μετά του κάναμε αγωγή για καταπάτηση. Συγκυβερνάτε, δεν θα μπορούσατε να πιέσετε? Δεν λύνεται στο δημόσιο τίποτα. Αυτό το ξέρετε, θα σας πω κι άλλα. Λύνεται κάτι? Ναι, αλλά από το να καταγγέλουμε όλοι δεν έχει νόημα. Όποιος δεν έχει κτηματολόγιο και όρους χρήσης και χρήση γης στην Ελλάδα και σε κάποια χώρα, δεν μπορεί να γίνει καμία
επένδυση υποδομής. Έρχεται ο να κάνει αγωγό αερίου και δεν ξέρει που να κάνει απολετρίωση. Απορία σε σχέση με τη συγκυβέρνηση. Για να ξέρει, να ξέρει και ο κόσμος πού πατάει. Ακούω προχθές τον κύριο Κούλογλου να λέει. Ο κύριος Κούλογλου λέει: Συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τελειώνει με το τέλος των μνημονίων. Σε περίπτωση που υπάρξει δυνατότητα δημοκρατικής πλειοψηφίας, ασφαλώς θα συγκυβερνήσουμε την κεντροαριστερά. Το κόμμα του κυρίου Καμένου το χαρακτήρισε δεξιό με εθνικιστικές τάσεις. Όλα αυτά δεν δείχνουν μια ομαλή συμπόρευση. Είναι μια ανώμαλη άποψη του κυρίου Κούλογλου. Τι να κάνουμε, τον κάναμε ευρωβουλευτή και μας έχει άποψη. Εδώ κάναμε το Μαριά και τους υπόλοιπους πληρώνονται 5 χρόνια σε χιλιάδες ευρώ το μήνα και είναι και δραχμιστές. Εγώ λέω άποψη, το εξής. Άποψή του. Άποψή του είναι, η οποία δεν την σέβομαι καθόλου. Ψηφίστηκε είναι δικιά του τυχαία. Άποψη. Εάν νομίζει ότι είμαστε οι χρήσιμοι πολιτικά εξύπνοι, δεν μπορεί να λέω την άλλη λέξη, τότε κάνει μεγάλο λάθος. Διότι θα μπορούσαμε να ρίξουμε την κυβέρνηση αύριο και ο κύριος Κούλογλου να μην έχει να μιλάει. Να μην έχει ακροατήριο. Να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Πρέπει να υπάρχει ισοτιμία και σεβασμός. Το έχω πει πολλές φορές. Διότι χωρίς εμάς δεν τους ήξερε η μάνα τους. Είναι. Εντάξει, τον κύριο Κούλογλου τον ήξερε. Δεν τον ήξερε ακριβώς έτσι, διότι δεν θα μας έκανε. Δεν ήταν ευρωβουλευτής ο κύριος Κούλογλου. Σαν συναδελφός σας. Τώρα μιλάω ως ευρωβουλευτής. Καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να πάμε στα ελληνοτουρκικά, κύριε Καμένα. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Χθες θα τα έχετε, παρακολουθήσει. Είχαμε μία. Δεν θα την πω προκλητική, θα την πω απειλητική και επιθετική δήλωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν γκριζάρουν πια. Οικειοποιούνται με τη δήλωσή του στα ίμια. Ο κύριος Ερντογάν μέσα στην Αγία Σοφιά χαιρετά με τη ρουμπιά. Ο κύριος Γιλντιρίμ μας μιλάει για 1922 απαντώντας στον κύριο Καμένο τον πάνω. Τι γίνεται? Εντάξει, αν είχαμε τη ρεπούση θα λέγαμε μια χαρά. Πέσανε όλοι και γίνανε παστά ψάρια από το στρίμωγμα στη Σμύρνη. Αυτός ο τόπος έχει περάσει πολλά δεινά. Τα χειρότερα όλων είναι όταν έρχονται κάποιοι και θέλουν να αμφισβητήσουν την ιστορία του, οι οποίοι είναι και κλεγμένοι από το λαό, είναι κάποιοι opinion leaders, που σου λέμε τόσο στο χωριό μου. Αυτοί που βγαίνουν και λένε, υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις και δεδομένα ότι δεν είχαμε ποντιακή γενοκτονία. Όταν Έλληνας βουλευτής λέει ότι δεν υπάρχει ποντιακή γενοκτονία, επειδή έχουν γίνει τρεις μελέτες, οι δικές του, τότε τι δίνουμε στον Ερντογάν ακριβώς, τι του δίνουμε? Ο οποίος έχει και σε προεκλογική περίοδο. Γήπεδο, λέτε να παίξει. Όχι υπάρχει... γήπεδο. Του δίνεις γήπεδο, αίμα, του δίνεις ιστορία, του γράφεις εσύ την ιστορία του. Εδώ μιλάμε για προδοσία. Όταν γράφεις την ιστορία εσύ του εχθρού σου και του λες, εσύ έσφαξες εκεί 1 εκατομμύριο ποντίους που τους έχουμε εδώ πέρα, στην Έλληνες πολίτες, αλλά εσύ του λες, όχι, δεν ήτανε. Γενοκτονία, εσύ γράφεις την ιστορία του Ερντογάν. Οπότε θα σου πει και αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχεις και πτώματα στο βυθό της Σμύρνης και παστομένα ψάρια. Και είχαμε εδώ πέρα και στο Υπουργείο Παιδείας και την κυρία Ρεπούση και τους υπόλοιπους. Τώρα οποίοι... τι γίνεται, κύριε Καμένε, διότι χθες είχαμε τον κύριο Κουβέλη να... και θέλω να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα μας. Ο κύριος Κουβέλης, αναπληρωτής του κυρίου Καμένου, λέει δεν είναι όμοιροι οι δύο στρατιώτες, οι δύο στρατιωτικοί που κρατούνται στις φυλακές. Σε πλήρη διαφοροποίηση για μια ακόμη φορά με τον κύριο Καμένο. Τελικώς τι γίνεται? Καταρχάς είναι δύο υπουργός και υφυπουργός σε δύο γραμμές και έτσι πώς κάνουμε χωριό που λέει και ο λαός? Λοιπόν, να απαντήσουμε ένα-ένα τώρα. Αν πάρουμε και πιέσουμε το δεύτερο. Το Υπουργείο Άμυνας είναι ένα υπουργείο το οποίο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο γραμμές παρά μία. Όποιος διαφωνεί φεύγει επί τόπου. Είτε είναι στρατηγός ή αποκεφαλίζεται κιόλας. Γιατί λειτουργεί με μία δομή συγκεκριμένη, γιατί αν δεν λειτουργεί έτσι καήκαμε. Λοιπόν, δεν είναι για πολλή συζήτηση το Υπουργείο Άμυνας. Όπου έχεις πολλή συζήτηση, δεν πας σε πόλεμο, πας σε φορολογική βραδιά. Εδώ από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Λοιπόν, επειδή έχουμε μια δύσκολη περίπτωση με την Τουρκία, μια μόνιμη απειλή, και θα έχουμε και με την Αλβανία μετά, και εκεί είναι ένα ζήτημα δύσκολο, όχι το ίδιο αλλά παρόμοιο, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Κουβέλης θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός στις δηλώσεις του. Διότι είναι σε ένα Υπουργείο το οποίο δεν μπορεί να δείχνει προς τα έξω ότι ο νούμερο 1 και ο νούμερο 2. Έρχονται σε αντίθεση, με διαφορετική άποψη, σε αυτό που λέει και ο αρχηγός του στρατού και οι υπόλοιποι αρχηγοί των όπλων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι Υπουργείο Παιδείας να λέμε πώς θα φτιάξουμε το σχολικό βιβλίο. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Που και αυτό δεν πρέπει να πούμε μείζον είναι και πολύ σημαντικό. Μείζον είναι, ναι, γιατί οι Αλβανοί έχουν τους χάρτες μέχρι και την Καστοριά. Όχι τη λέω Καστοριά, μέχρι την Άρτα. Άρα... Οι χάρτες στα σχολεία των Αλβανών φτάνουν μέχρι την Αμφιλοχία. Ναι. Άρα κύριε Καμένε, τι γίνεται και δεν το τώρα, γιατί ενώ μιλάμε εμείς εδώ και έχουμε πάει πρωταπριλιά, πρέπει να προσέχουμε, είναι προεκλογική περίοδος στην Τουρκία, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι επιθετικές οι κινήσεις που κάνει, η επίθεση στην ελληνική ακτιότητα ήταν δολοφονική, θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα, δεν είχαμε, είχαμε υλικές ζημίες, αλλά δεν λέει κάτι αυτό.
Υπάρχουν οι δηλώσεις, οι φραστικές καταδίκες κατά του κ. Ερντογάν και την ίδια στιγμή του δίνουμε αυτές. Και... Αυτό το λέγαμε νωρίτερα. Του δίνουμε 70 εκατομμύρια τεξταλέου που έχουν επιτεθεί στη... Ατύχημα είναι η δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Έτσι δεν είναι? Ατύχημα ίσως είναι και λάθος μετάφραση στην γαλλική εφημερίδα. Ναι. Έχουμε δηλώσεις από τον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος ο ίδιος λέει ότι φοβάται... Ο οποίος φαίνεται ότι έχει βοηθήσει και στο θέμα των δύο παλικαριών που είναι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Ερώτημα σαφές. Βλέπουμε κάθε εβδομάδα ένα πρωτοσέλιδο κίνδυνος μέσα στον Απρίλιο, μέσα στο Πάσχα. Η Welt χθες. Πόλεμος αποτύχει στην Ελλάδα, από ατυχία δηλαδή. Και εάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός κούφια η ώρα, 6 ώρα το πρωί, τον ξυπνήσουν και το πούνε πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα στο Αιγαίο, θα τηλεφωνήσει στον κύριο Γιούνκερ για να κάνει μία δήλωση ή θα τηλεφωνήσει στον Αμερικανικό παράγοντα και στο ΝΑΤΟ? Ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτά θα τα μάθει πρώτα απ' όλα ο Πάνος ο Καμένος στην αίθουσα επιχειρήσεων. Mm-hmm. Εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις και αν είναι κάτι επίγον, απλώς θα ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός. Εκεί λειτουργεί ο στρατός με τις δομές που πρέπει να λειτουργεί, η αεροπορία και το ναυτικό. Δεν έχουμε πρόβλημα. Απλώς θα υπάρξει μια κλιμάκωση λόγω και προεκλογικού αγώνα. Βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι χειρότερη από τον Ερντογάν. Απίστευτη, είναι προσβλητική. Κάποιες φορές δεν πρέπει και εμείς να τσιμπάμε τόσο, πρέπει να απαντάμε. Αυτό το ζήτημα είναι ότι το στράτευμα πρέπει να έχει υψηλό ηθικό. Ακόμη και στο δημόσιο και διάλογο. Ακόμα ψηλότερο ηθικό πρέπει να έχουν οι γονείς και τα δύο παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή. Να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε από καθένα να το μετερίζει. Πώς θα βοηθήσουμε, κύριε Καμένα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τον κύριο Κατσίκη να μιλάει για ανταλλαγές. Του είπατε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, καμία σχέση. Καμία σχέση. Ωραία. Τι να σχολιάσουμε. Το σχόλιο είναι ένα. Πρέπει η κυβέρνηση συντεταγμένα με την αντιπολίτευση και ορθώ το πράγμα αυτή τη στιγμή. Και μπράβο και στον κύριο Μητσοτάκη και μπράβο και στον Πάνο τον Καμένο. Φτάσαμε μέχρι το Κατάρ και όπου πηγαίνουν λένε το ζήτημα και το θέτουν. Ευχαριστώ εγώ δημόσια και τον Αμερικάνο τον πρέσβη, γιατί δεν έχουμε πολλούς συμμάχους εδώ μέσα. Δηλαδή τον Πούτιν δεν τον έχω ακούσει ακόμα να λέει κάτι. Άρα και επίσης, πολιτική κατευνασμό, κύριε Καμένο, δεν αλλάζει γραμμή. Και δεν πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα αυτή την περίοδο στους Ισραηλινούς. Έχουμε 2-3 συμμάχους μετρημένους στο Αιγαίο. Έχουμε συμφέροντα ζωτικά. Έχουμε υδρογονάνθρακες, κάποιος πρέπει να φυλάει τα ζωτικά μας συμφέροντα και την ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις δηλώσεις μας και στις αποφάσεις που παίρνουμε. Για να ξέρει και ο κόσμος, πηγαίνοντας στο Πάσχα, η εθνική γραμμή της πολιτικής κατευνασμού και ειρήνης δεν αλλάζει σε τίποτα, θεωρείτε, παρά τις απειλές. Να μην παρεξηγηθεί ο κατευνασμός με την ατάκα του Τόσκα, αν μπουν σπίτι σας, κάντε όπως κοιμάστε. Διότι αν κάνει ντου οι Τούρκοι και πούμε κάντε όπως κοιμάστε στους φαντάρους, δεν θα έχουμε. Μετά θα φτάσουν εδώ απ' έξω. Λοιπόν, να ξέρουμε τι λέμε. Και εκεί έχω μια διαφωνία με τον κύριο Τόσκα, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά θα το σύσουμε θέλετε άλλη φορά. Καλή δεν μπορεί να τα λες αυτά, δεν μπορεί να κοιμάσαι, πρέπει να είσαι σε γρήγορση. Καλό Πάσχα και καλή Όχι ανάσταση, αν είναι να σε βιάσουν εκεί και να τον ευχαριστηθεί στο βιασμό. Κύριε Καμένο, να περάσει όμορφα. Καλές γιορτές σας ευχόμαστε. Καλό Ανάσταση σε όλους και να γεμίσετε τις εκκλησίες. Αμήν.